Καλή σα ημέρα, κυρίε και κύριοι. Με σχεδόν ανοιξιάτικε καιρικέ συνθήκε, θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στη χώρα μα, διευκολύνοντα και του ταξιδιώτε του Πάσχα. Έτσι, λοιπόν, η πασχαλινή έξοδο που αναμένεται να κορυφωθεί σήμερα δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει κανένα απολύτω πρόβλημα από πλευρά καιρικών συνθήκων. Όπω βλέπουμε, λοιπόν, και στον χάρτη μα για σήμερα, μεγάλη Πέμπτη, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα με κάποιε έτσι τοπικέ συνευχέ, συνευχέ τη ζέστη, συνευχέ τη αστάθεια, που θα σχηματιστούν αργά το απόγευμα σε ορεινού όγκου και κατά κανόνα κατά μήκο τη οροσυρά τη Πίνδου. Στο πεδίο των ανέμων δεν έχουμε να σημειώσουμε κάτι το αξιόλογο. Θα επικρατήσει για άλλο ένα 24ωρο ένα βορειοδυτικό ρεύμα στα πιο νότια θαλάσσια τμήματα, κοντά στα 5 μέχρι 6 Δεν προβληματίζουν οι εντάσει αυτέ σε ό,τι αφορά την μετακίνηση των πλοίων. Μάλιστα, μπορούμε να πούμε ότι προ τα κεντρικά και βόρεια θαλάσσια γεωγραφικά διαμερίσματα τη χώρα μα, σιγά σιγά ο άνεμο θα αρχίσει να γυρίζει σε νότιο και αυτό βέβαια είναι και ο παράγοντα ο οποίο θα οδηγήσει τον υδράργυρο σε υψηλέ τιμέ αργά το μεσημέρι. Θα δούμε ιδιαίτερα στο εσωτερικό τη ανατολική υπηρετική χώρα τη θερμοκρασία κοντά στου 24, ακόμη και 26 βαθμού Κελσίου. Και όταν βέβαια λέμε εσωτερικέ περιοχέ. Εννοούμε περιοχέ που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα, όπω είναι το εσωτερικό τη Θεσσαλία, το εσωτερικό τη Βιωτία και το εσωτερικό τη Ανατολική Πελοποννήσου, εκεί προ την Αργολίδα και τη Λακωνία. Πάμε τώρα να δούμε και για την περιοχή τη Αττικής. Για σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, να μένουμε και εδώ εξαιρετικέ καιρικέ συνδίκε. Πολύ καλό ο καιρό καθ' τη διάρκεια τη ημέρα με πολλέ ώρε ηλιοφάνεια και λίγα τοπικά νέφη που θα σχηματιστούν το απόγευμα γύρω από την ορεινή ζώνη. Οι άνεμοι, όπω μπορούμε να παρατηρήσουμε, σε σαρωνικό και νότιο ευωικό θα πνέουν από δυτικέ νότιο-δυτικέ διευθύνσει. Πρόσχερα προ την πλευρά του σαρωνικού θα προκύψει ένα βορειοδυτικό ρεύμα με εντάσει στα τέσσερα τοπικά, ακόμη και πέντε εποφόρ και ο υδράργυρο. Αργά το μεσημέρι θα φλερτάρει ακόμη και με τους 24 ή και 25 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της πόλης. Θα κινηθούμε τώρα και λίγο πιο βόρεια για την περιοχή τη Θεσσαλονίκη. Και εδώ να μείνουμε πολύ καλέ καιρικέ συνδίκε όπω βλέπετε στου δέκτε σα. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα. Και εδώ όμω, εκεί που η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, αργά, δηλαδή το μεσημέρι, θα σχηματιστούν συνευχέ αστάθεια στη γύρω ορεινή ζώνη, χωρί όμω οι συνευχέ αυτέ να προβληματίζουν νότιου σχεδόν άνεμο. Όπω βλέπετε χαρακτηριστικά σιγά σιγά στο θερμαϊκό, με τι εντάσει του στα τέσσερα τοπικά ακόμη και πέντε μπο Αργά το μεσημέρι θα οδηγηθεί στο κέντρο τη πόλη κοντά στου 22, πιθανόν ακόμη και 23 βαθμού σε εσωτερικέ βέβαια περιοχέ. Όσο πιο κοντά στη θάλασσα είμαστε, λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία θα συναντήσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα μέρα με την ημέρα την εξέλιξη και στου χάρτε των βροχοπτώσεων με του χρωματισμού. Έχουμε βάλει και του ανέμου αλλά και τι θερμοκρασίε. Βλέπετε ότι για αύριο Μεγάλη Παρασκευή περνάει έτσι ένα σύστημα κακοκαιρία από τα Βόρεια Βαλκάνια και με το μέτωπο το οποίο θα το συνοδεύει αυτό το σύστημα καλοκαιρία, θα επηρεαστεί και η χώρα μα. Έτσι λοιπόν, κυρίω στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, θα συναντήσουμε κάποιε έτσι σύντομε τοπικέ βροχέ, χωρί όμω τα φαινόμενα να προβληματίζουν και με τα φαινόμενα κατά τη διάρκεια των απογευματινών και βραδινών ωρών να περιορίζονται προ την περιοχή τη Ανατολική Μακεδονία, τη Τράκη και του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, όπου δεν σημειωθούν βροχέ. Οι συνευχές θα εναλλάσσονται με την ηλιοφάνεια. Υψηλέ και πάλι θερμοκρασίε με τη βοήθεια και των ορθιάδων θα δούμε τον υδράργυρο κοντά στου 23 με 24 βαθμού για πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα. Εκεί βέβαια προ τη βορειοδυτική χώρα η θερμοκρασία θα είναι κάπω πιο χαμηλή με τη βοήθεια βέβαια και τη συννεφιάς Πάμε να δούμε και το μεγάλο Σάββατο. Όπω βλέπετε χαρακτηριστικά στου δέκτε σα, καλό ο καιρό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί για τα τρία τέταρτα τη επικράτεια. Θα δούμε όμω προ το ανατολικό βορειοανατολικό Αιγαίο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έναν άστατο καιρό με μπόρε και τοπικέ καταιγίδε. Οι υψηλέ θερμοκρασίε και πάλι κυρίω στα ανατολικά και νότια κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών ωρών, μια και ο νοχιά θα κυριαρχεί. Κατά τη διάρκεια όμω τη νύχτα η θερμοκρασία θα σημειώσει έτσι πτώση, άρα η ανάσταση θα γίνει με σχετική ψύχρα, ιδιαίτερα στην κεντρική και βόρεια επιρροτική χώρα, χωρί όμω να έχουμε βροχέ για τι περισσότερε περιοχέ. Οι βροχέ, αν αυτέ προκύψουν, θα είναι κυρίω για το βόρειο-ανατολικό άκρο τη χώρα μα. Πάμε να δούμε και για την Κυριακή του Πάσχα, που ενδιαφέρει του περισσότερου στα τελευταία προγνωστικά στοιχεία είναι κάπω πιο ενθαρρυντικά. Έρχεται κάπω πιο αργά αυτό το κύμα καουκαιρία από την περιοχή τη Ιταλία. Θα ξεκινήσουν όμω από νωρί τα φαινόμενα προ το βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Άρα εκεί πρέπει να λάβουμε υπόψη μα αυτό τον παράγοντα σε ό,τι αφορά το σούβλισμα του Οβελία. Αργότερα και καθώ θα πηγαίνουμε προ το μεσημέρι, σιγά σιγά αυτέ οι βροχέ θα επεκταθούν στο σύνολο τη Δυτική και Βόρεια χώρα. Άρα μπορούμε να οριοθετήσουμε μια περιοχή από την οροσυρά τη Πίνδου και πιο δυτικά, Εκεί θα έχουμε τον περισσότερο άστατο καιρό. Όσο πιο ανατολικά βρισκόμαστε από την οροσυρά τη Πίνδου, τόσο πιο πολλέ θα είναι οι ώρε ηλιοφάνεια και πιο καλό ο καιρό. Επομένω, για τι περισσότερε περιοχέ δεν θα έχουμε κάποιο αξιόλογο πρόβλημα, αν εξαιρέσουμε τα πιο έτσι δυτικά τμήματα τη χώρα μα. Και κλείνουμε με τον τελευταίο μα χάρτη για να δούμε και την Δευτέρα του Πάσχα. Πλέον, αυτό το βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή τη Ιταλία θα προσπαθήσει να κινηθεί πιο ανατολικά, θα κάνει πιο άστατο τον καιρό για τι περισσότερε περιοχέ. Επομένω, θα μπορούσαμε να πούμε στο Ιόνιο στα Επιρωτικά αλλά και το δυτικό και βόρειο Αιγαίο θα έχουμε κατά διαστήματα βροχέ, ακόμη και πρόσχερε τοπικέ καταιγίδε. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν σε Ιόνιο και Αιγαίο παρά ότι θα προσεγγίζουν ακόμη και τα έξι μπουφόρ, δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα στα λάσει συγκοινωνία, αλλά η επιστροφή των εκδρομέων. Όσοι δηλαδή επιστρέψουν οδικώ, θα έχουν να αντιμετωπίσουν αυτέ τι κατατόπου βροχέ, που σαφώ βέβαια κάνουν κάπω πιο ολιστηρό το οδόστρωμα. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει η προσοχή για αυτόν τον παράγοντα. Επομένω, καλέ γενικά οι καιρικέ συνδίκε με μια αστάθεια κυρίω στα δυτικά, περισσότερη αστάθεια τη Δευτέρα του Πάσχα. Καλό Πάσχα πλέον σε όλε και σε όλους. Καλή Ανάσταση Καλή φέβαια. και θα τα πούμε. Και θα έχουμε και αύριο πρόγνωση. Ναι, σε καλά, κύριε μου. καλημέρα μα. καλημέρα Είτε,